Και εγώ είμαι απόφοιτος του Σοσιαλιστικού Πανεπιστήμιου, αλλά γεννήθηκα και μεγάλωσα και στις χώρες του σοσιαλισμού. Το θέμα της εισήγησής μου είναι ο αντικομμουνισμός στην εξέλιξή του και σήμερα. Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, φιλοξενούμενοι, προσκεκλημένοι, ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Το φάντασμα του κομμουνισμού. Όλες οι δυνάμεις της γερασμένης Ευρώπης ενώθηκαν σε μία ιερή συμμαχία για να κυνηγήσουν αυτό το φάντασμα. Ο Πάπας και ο Τσάρος, ο Μέτερνικ και ο Γκιζό, οι Γάλλοι ριζοσπάστες και οι Γερμανοί αστυνομικοί. Αυτά είναι τα πρώτα λόγια του Μανιφέστου του Κομμουνιστικού Κόμματος, τη συγγραφή του οποίου ανέθεσε η Ένωση Κομμουνιστών στον Καρλ Μάρξ και Φρίντριχ Έγκελς τον Νοέμβρη του 1847. Από το Φλεβάρι του 1848 που πρωτοτυπώθηκε, ίσως είναι το βιβλίο που απαγορεύτηκε, κυνηγήθηκε, διαστρεβλώθηκε και κατηγορήθηκε όσο κανένα άλλο. Μαζί με αυτό βέβαια και οι ιδέες που διατύπωσαν σε αυτό οι συγγραφείς του. Είναι αυτονόητο για πολλούς το ερώτημα, αυταπάντητο μάλλον, γιατί σήμερα, 175 χρόνια μετά τη συγγραφή του Κομμουνιστικού Μανιφέστου, οι σύγχρονοι Πάπες και Τσάροι, οι σύγχρονοι Μέτερνιχ και Γκιζό, συνεχίζουν τόσο λησαλέα το έργο των προηγούμενων. Αφού, όπως λένε, ο κομμουνισμός νικήθηκε παντού, αφού το εργατικό και κομμουνιστικό κίνημα διεθνώς είναι σε μεγάλη υποχώρηση, τι είναι αυτό που τόσο πολύ τους τρομάζει, τι είναι αυτό που τους κάνει με τέτοια λύσα να προσπαθούν να σβήσουν ό,τι έχει σχέση με την κομμουνιστική ιδέα και πράξη. Αν όντως οι ιδέες του σοσιαλισμού-κομμουνισμού είναι παροχημένες, περιθωριακές και ξεπερασμένες, γιατί απλά δεν τις αγνοούν. Οι επαναστάσεις, αγαπητοί φίλοι, γεννιούνται από την ανάγκη της κοινωνικής εξέλιξης, τότε όταν οι παραγωγικές σχέσεις πνίγουν την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, ενώ η εκμετάλλευση γνωρίζουμε και η αδικία υπάρχει, προϋπάρχουν από τα πριν. Γεννιούνται πρώτα και οριμάζουν στις συνειδήσεις των ανθρώπων, διαμορφώνονται ως ιδέες και αποτυπώνονται στο χαρτί. Έτσι η επανάσταση που ανατρέπει το σύστημα της εκμετάλλευσης, ανθρώπο από άνθρωπο, γίνεται πραγματικότητα, αποκτά υπόσταση και οδηγείται σε νικηφόρα έκβαση, τότε όταν το εργατικό κίνημα που ήδη προϋπάρχει οριμάζει και συναντιέται με την επαναστατική μαρξιστική θεωρία. Όταν οριμάζει η εργατική τάξη και από τάξη καθεαυτή γίνεται τάξη για τον εαυτό της. Όταν διαμορφώνεται η οργανωμένη πρωτοπορία της, το Κομμουνιστικό Κόμμα που μπορεί να την οδηγήσει και να την καθοδηγήσει. Να την οργανώσει και να την καθοδηγήσει. Οι νομοτέλειες και οι κοινωνικές εξελίξεις είναι αντικειμενικές και δεδομένες. Τις γνωρίζουν καλά οι αστεί, γι' αυτό στοχοποιούν πάντα, ειδικά όμως τις μέρες μας, τις συνειδήσεις για να μην συναντηθούν με την κομμουνιστική ιδεολογία. Γιατί γνωρίζουν ότι η κομμουνιστική κοσμοθεωρία είναι το μόνο πραγματικά επιστημονικό σύστημα ιδεών που όταν μπολιάσει τη συνείδηση της εργατικής τάξης, τότε αυτή μπορεί να τους ανατρέψει. Η ιστορία της κοινωνικής εξέλιξης είναι ιστορία διαρκούς πάλης του καινούριου με το παλιό. Είναι μία αλυσίδα επαναστατικών αλλαγών όπου το καινούριο γεννιέται μέσα από την βίαιη πάλη και ανατροπή του παλιού. Ποτέ και σε καμία περίπτωση αυτό δεν έγινε με κοινωνική συνένεση και συμφωνία, έγινε με πολέμους, εξεγέρσεις και επαναστάσεις. Όταν γεννιέται το καινούριο, το παλιό αντιστέκεται, πολεμάει για την εξουσία του, για τα προνόμια του. Μήπως ειρηνικά άλλωστε επιβλήθηκε το αστικό σύστημα, μήπως δεν χύθηκαν ποτάμια αίματος, μήπως παρετήθηκαν οι αστεί από τον στόχο της εξουσίας. Η αντιπαράθεση γίνεται ακόμη πιο βίαιη όταν το προλεταριάτο θέτει τον στόχο της κατάργησης της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, την εξάλληψη της τάξης των εκμεταλλευτών και κάθε είδους εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτόν τον ιερό πόλεμο κατά του κομμουνισμού κατέγραψαν ο Μάρξ και ο Έγκελς στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο ακόμη. Αυτό επιβεβαιώθηκε στην Παρισινή Κομμούνα, στη Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση και σε ολόκληρη την πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης του 20ου αιώνα.
Αυτό επιβεβαιώνει και η ιστορία του εργατικού κινήματος της πατρίδας μας. Ο αντικομμουνισμός είναι η αντικειμενική και αναπόφευκτη αντίδραση της αστικής τάξης, αφορά το σύνολό της. Αποτελεί ζωτική της ανάγκη η υπεράσπιση της δικτατορίας του κεφαλαίου, για την οποία ανεξάρτητα από την όποια μορφή αστικής διακυβέρνησης εκτός είναι πάντα η εργατική τάξη και ο λαός. Ο αντικομμουνισμός είναι συστατικό στοιχείο της ιδεολογίας και της πολιτικής της πρακτικής. Βασικό στοιχείο της στρατηγικής της. Στοχεύει στο άμεσο χτύπημα της ιδεολογικής και πολιτικής πρωτοπορίας της εργατικής τάξης του Κομμουνιστικού Κόμματος. Επιδιώκει να παρεμποδίσει την ορίμανση των υποκειμενικών προϋποθέσεων για τη σοσιαλιστική επανάσταση, δεδομένου ότι στο έδαφος της όψης των αντιθέσεων και των αντιφάσεων του καπιταλισμού διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της αντικαπιταλιστικής συνείδησης και συνειδητοποίησης η αναγκαιότητα για τον σοσιαλισμό. Η οργανωμένη δράση ενάντια στην κομμουνιστική κοσμοθεωρία και τους φορείς τους ξεκινάει από τη στιγμή ακόμη της εμφάνισης τους στο πολιτικό προσκήνιο, μόλις άρχισε να διαφαίνεται ως αντίπαλο δέος και κίνδυνος για την εξουσία του κεφαλαίου. Στη συνέχεια ο αντικομμουνισμός εξελίχθηκε, συστηματοποιήθηκε και εντάχθηκε στο σχεδιασμό κρατών, διακρατικών ενώσεων, θεσμών και μηχανισμών. Η πρώτη μάλιστα διακρατική αντιμετώπιση της κομμουνιστικής απειλής ήταν το χτύπημα της Παρισινής Κομμούνας, όταν συνασπίστηκαν το γαλλικό και γερμανικό κεφάλαιο, θανάσιμοι εχθροί μέχρι εκείνη τη στιγμή να θυμηθούμε, για να αντιμετωπίσουν τους εξεγερμένους κομμουνάριους. Αργότερα ο αντικομμουνισμός μετατράπηκε σε επίσημη ιδεολογία και πρακτική του αστικού κράτους και γιγαντώθηκε στο ιμπεριαλιστικό στάδιο του καπιταλισμού, κυρίως μετά τη νίκη της Μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης με τη στρατιωτική επέμβαση των 14 ιμπεριαλιστικών κρατών στη νεαρή Σοβιετική Ρωσία. Το ίδιο επαναλήφθηκε και στην περίοδο πριν από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ ενίσχυαν γενναία οικονομικά την χιτλερική Γερμανία, ενώ τα μεγάλα ιμπεριαλιστικά κράτη της Ευρώπης την οθούσαν να επιτεθεί στη Σοβιετική Ένωση. Κοινωνική βάση του αντικομμουνισμού αποτελούν η αστική τάξη, τα σύμμαχα σε αυτήν μικροαστικά στρώματα καθώς και τμήματα της εργατικής αριστοκρατίας. Επιδρά σε εργατικές λαϊκές συνειδήσεις εξαιτίας της κυριαρχίας της αστικής ιδεολογίας. Χειραγωγεί λαϊκές μάζες παρά το γεγονός ότι αντικειμενικά το συμφέρον τους είναι στην κομμουνιστική προοπτική. Με τη βοήθεια μικροαστικών ιδεολογημάτων, σοσιαλδημοκρατικών και οπορτουνιστικών θεωριών και της αναθεώρησης του μαρξισμού-λενινισμού, αξιοποιεί τις αυταπάτες που δημιουργούνται για την αναζήτηση μικροβελτιώσεων και ατομικών λύσεων που οδηγούν πάντα στον ταξικό συμβιβασμό. Ο αντικομμουνισμός σε όλη την ιστορική του διαδρομή εκφράζεται κατασταλτικά και προληπτικά. Το κεφάλαιο, αντιλαμβανόμενο ότι οι κλειδονισμοί νομοτελειακά θα συνταράξουν το σύστημα και την εξουσία του, επιδιώκει να πάρει έγκαιρα όλα τα αναγκαία μέτρα. Ακόμα και σε περίοδους όπως είναι η τρέχουσα, που το επαναστατικό κίνημα, όπως είπαμε, το εργατικό κίνημα βρίσκεται σε σημαντική υποχώρηση, οι αντικομμουνιστικές δυνάμεις, παρά το γεγονός ότι το σύστημά τους δεν αντιμετωπίζει άμεση ορατή απειλή, αξιοποιούν νομοθετικά, δικαστικά και αστυνομικά μέσα, ενώ παράλληλα με μέτρα καταστολής ξεδιπλώνουν μια ολόκληρη προσπάθεια σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο για τη χειραγώγηση και ενσωμάτωση. Σε αυτή την κατεύθυνση ενισχύουν κοσμοπολίτικες, εθνικιστικές, ακροδεξιές και οπορτουνιστικές δυνάμεις με στόχο τον αποπροσανατολισμό από τις πραγματικές αιτίες που γεννούν τα προβλήματα και την αδυναμία του καπιταλισμού να ικανοποιήσει τις ανάγκες του λαού. Μετέρχονται όλα τα μέσα, συκοφαντία, ψέμα, παραπληροφόρηση, εκφοβισμό, αντιεπιστημονικά ιδεολογήματα, αναρθολογικές δυσιδαιμονίες και θρησκευτικές προκαταλήψεις. Χαρακτηρίζουν τους οπαδούς της κομμουνιστικής ιδέας εγκληματίες, άθεους, ομοφοβικούς, ξενοκίνητους προδότες της πατρίδας, για να θυμίσουμε και εκείνη την χοντροκομμένη
κοινοκτημοσύνη των γυναικών, στη δούλεψη τους αξιοποιούν στρατιές επιστημόνων και ιδρυμάτων. Ο αντικομουνισμός μπορεί να είναι ανοιχτός ή και συγκαλυμμένος, χοντροκομμένος ή εκλεπτισμένος. Εκτείνεται σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής ζωής, διαπερνά όλο το επικοδόμημα, τον κρατικό μηχανισμό, το εκπαιδευτικό σύστημα, τον πολιτισμό, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πακτολή χρημάτων, διατίθεται για ερευνητικά προγράμματα, για την παραγωγή εκδόσεων, κινηματογραφικών ταινιών, αφιερωμάτων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Φορείς του είναι το αστικό κράτος, οι θεσμοί του, η εκπαίδευση και η εκκλησία. Ας δούμε μερικά από τα πιο γνωστά όμως ιδεολογήματα του αντικομουνισμού. Πρώτο, ο σοσιαλισμός όπως λένε, ο κομμουνισμός, αντιμετωπίζεται ως ουτοπία, ως ένα όραμα απραγματοποίητο, αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Ότι δεν μπορεί να εκφραστεί, να εφαρμοστεί, είναι μία κοινωνία που εξισώνει προς τα κάτω. Δεν δίνει κίνητρα για την πρόοδο. Και έτσι προτάσσουν το κίνητρο του ατομικού κέρδους ως μοναδικό για την οργάνωση της κοινωνικής εργασίας και παραγωγής, ταυτίζουν το κίνητρο της κοινωνικής προόδου με το κίνητρο του καπιταλιστή, το κέρδος του καπιταλιστή. Δεύτερο ιδεολόγημα. Προβάλλουν θεωρίες όπως αυτή του τέλους της ιστορίας και των κοινωνικών επαναστάσεων, του τέλους της πάλης των τάξεων, ότι ο σημερινός καπιταλισμός δεν έχει καμία σχέση με αυτόν του 19ου αιώνα, ότι σήμερα βρισκόμαστε στην μεταβιομηχανική παγκοσμιοποιημένη κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, στην ψηφιακή εποχή που μπορεί όλα τα προβλήματα να τα αντιμετωπίσει, όλες τις ανισότητες να τις λύσει. Τρίτο ιδεολόγημα. Παραχαράσουν εσχρά την ιστορία, τα σταλινικά εγκλήματα, οι δίκες της Μόσχας, ο Ουκρανικός λοιμός, το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, η επέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης στην Πολωνία και στις Βαλτικές χώρες, το Χατίν, οι σφαγές που διέπραξαν δήθεν οι κομμουνιστές στην Ελλάδα, όλα αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα του αντικομμουνισμού και του αντισοβιετισμού. Ξεχωριστή συμβολή στον αντικομμουνισμό έχουν και οι δυνάμεις από τον χώρο της λεγόμενης αναλυωτικής αριστεράς, που από αυτό προσδιορίζονται αντικαπιταλιστικές, ριζοσπαστικές ή και κομμουνιστικές ακόμη. Δυνάμεις που ιστορικά συνυπάρχουν με το εργατικό και το επαναστατικό κίνημα, εμφανίζονται ως υπερασπιστές ενός οράματος που προδόθηκε, επικριτές του σοσιαλισμού που γνωρίσαμε από τη σκοπιά της δίθεν υπεράσπισης του επιστημονικού κομμουνισμού. Στρατευμένη διαχρονικά στην αντισοβιετική συκοφαντία, με ιδιαίτερη αιχμή στην περίοδο που έμπαιναν οι βάσεις της οικοδόμησης του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση τις δεκαετίες του 20 και του 30, αλλά και την περίοδο που η Σοβιετική Ένωση ηγήθηκε το αντιφασιστικό αντιπεριστικό αγώνα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται για δυνάμεις που αντιμετώπισαν θετικά τις αντεπαναστατικές ανατροπές στις χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, δυνάμεις που σήμερα στο όνομα της δήθεν αξιοποίησης αντιθέσεων και ρογμών στο υπεριαλιστικό σύστημα στοιχίζονται πίσω από το ένα ή το άλλο υπεριαλιστικό κέντρο. Πρόκειται για δυνάμεις που στο όνομα του αρνητικού συσχετισμού δύναμης που υπάρχει σήμερα παραπέμπτουν στις καλένδες την αναγκαιότητα ανατροπής του καπιταλισμού και της σοσιαλιστικής επανάστασης. Θέτουν στάδια και μεταβατικά προγράμματα που περιλαμβάνουν ακόμα και συμμαχίες με τμήματα της αστικής τάξης. Από την εποχή της Παρισινής Κομμούνας μέχρι και σήμερα, το αστικό σύστημα επιχειρεί να κρεώσει στο επαναστατικό κίνημα ότι είναι υπέρ της βίας, της πραξικοπηματικής κατάληψης της εξουσίας. Αστεί και οπορτονιστές μαζί αναθεματίζουν την βία παραβλέποντας το ταξικό της περιεχόμενο. Αποκρύπτουν επιμελώς ότι η βία είναι θεμελιακό στοιχείο του καπιταλιστικού συστήματος, βία είναι η ίδια η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
εμφανίζουν την κοινοβουλευτική μορφή της αστικής εξουσίας ως το ιδανικό σύστημα που εξασφαλίζει την ειρηνική συνύπαρξη ανάμεσα σε διάφορες αντικρουόμενες ομάδες της κοινωνίας ως το μόνο μέσο για την υλοποίηση της θέλησης της πλειοψηφίας, επικαλούμενη την τυπική ισότητα απέναντι στον νόμο. Βαφτίζουν ακραίες τις κινητοποίησεις των εργαζόμενων, διαμορφώνουν νόμους για να ελέγξουν και να αδρανοποιήσουν το εργατικό κίνημα, ενώ αυτοί με διάφορα καλπονοθευτικά συστήματα κυβερνούν με εξόφθαλμες μειοψηφίες. Για να επιδράσουν στις εργατικές λαϊκές συνειδήσεις και στο όνομα της καταδίκης της βίας από όπου και αν προέρχεται, όπως λένε, ενοχοποιούν το ριζοσπαστισμό ως κάτι αρνητικό προκειμένου να νομιμοποιήσουν το μονοπόλιο της δικής τους της κρατικής βίας και καταστολής απέναντι στα εργατικά λαϊκά, στο εργατικό λαϊκό κίνημα, θωρακίζοντας τα συμφέροντα της μειοψηφίας απέναντι στα συμφέροντα και τις ανάγκες των πολλών. Η δίθεν άρνηση της βίας είναι υποκριτική από αυτούς που έχουν αιματοκυλήσει κάθε γωνιά της γης για την κερδοφορία τους, για να επιβάλλουν και να διαφυλάξουν τα συμφέροντά τους. Εξισώνουν τον φασισμό-ναζισμό με τον κομμουνισμό, που είναι ο μόνος και πραγματικός αντίπαλός του. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα, στον υπεριαλιστικό πόλεμο που διεξέρεται στην Ουκρανία, και από τις δύο πλευρές, οι αντιμαχόμενοι επιστρατεύονται τον αντικομμουνισμό. Από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΝΑΤΟ αξιοποιείται όλο το ιδεολογικό προστάσιο του ψυχρού πολέμου, επιδιώκοντας να ταυτιστεί ο Πούτιν και η αστική τάξη της Ρωσίας με τη Σοβιετική Ένωση. Και από την άλλη όμως, η Ρώσικη αστική τάξη επιχειρεί να παρουσιαστεί ως συνεχιστής της Σοβιετικής Ένωσης για να εξυπηρετήσει καλύτερα την προπαγάνδα της. Λαθροχειρίζει το ζήτημα του μεγάλου πατριωτικού πολέμου του Σοβιετικού λαού, αξιοποιεί σύμβολα και ηρωικές μορφές που δεν της ανήκουν, επενδύοντας σε έναν κάλπικο αστικό δίθεν αντιφασισμό, ενώ την ίδια στιγμή δίνει όρκους πίστης στη δικτατορία της αστικής τάξης. Δεν διστάζει να φορτώσει τα προβλήματα της σημερινής Ρωσίας και των σχέσεών της με τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες που προέκυψαν μετά τις αντεπαναστατικές ανατροπές στους Μπολσεβίκους, στο Λένιν, στον Στάλιν και πάει λέγοντας. Όπως ήδη αναφέραμε, συνάδελφοι και φίλοι, αποδεικνύεται στη βάση της ιστορικής πείρας ότι ακόμα και όταν η εργατική τάξη νικήσει και ξεκινήσει την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας, η ταξική πάλι συνεχίζεται παίρνοντας συχνά και πολύ οξύς μορφές. Ο αντικομμουνισμός δεν έχει νικηθεί ολοκληρωτικά και αμετάκλητα. Το ενδεχόμενο νίκης της αντεπανάστασης δεν εξαλείφεται. Συνιστά μόνιμη και σταθερή απειλή. Η άρχουσα τάξη που ανατρέπεται δεν συμβιβάζεται και δεν αποδέχεται την ίδα της. Στο προστάσιο της περιλαμβάνονται η στρατιωτική επέμβαση, η συνεχής διαβροτική δράση της στο εσωτερικό των νέων σοσιαλιστικών δημοκρατιών και οι σχεδιασμένες απόπειρες ανατροπής. Να θυμίσουμε ιδιαίτερα την περίοδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν μία σειρά χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έμπαιναν στον δρόμο της οικοδόμησης του σοσιαλισμού. Τότε οι υπεριαλιστές εγκαινίασαν την πολιτική του ψυχρού πολέμου, στο πλαίσιο του οποίου το 1947 διαμορφώθηκε το δόγμα Τρούμαν και το σχέδιο Μάρσαλ, ενώ το 1949 ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ. Τα σχέδιά τους περιλάμβαναν οικονομικούς αποκλεισμούς, οικοδόμηση δικτύων στρατιωτικών βάσεων, χρηματοδότηση και εξοπλισμό ομάδων από αντιδραστικά και φασιστικά στοιχεία, φυγάδες από τις σοσιαλιστικές χώρες, τη χρηματοδότηση δικτύων κατασκόπων που κατοικούσαν στις χώρες αυτές, την Εκκλησία και άλλα. Στις 10 καπιταλιστικές χώρες της Ευρώπης στήθηκαν δίκτυα και μηχανισμοί αναχέτησης και αντιμετώπισης του κομμουνιστικού κινδύνου, όπως λέγανε, όπως ήταν η γνωστή κόκκινη προβιά και άλλες παρόμοιες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια και την πολιτική της πυρηνικής τρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών, όσο αυτές κατήχανε το μονοπόλιο της ατομικής βόμβας, τις απειλές για παγκόσμιο, τοπικό ή ακόμη και περιορισμένο πόλεμο. Οι υπεριαλιστές δαπάνησαν τεράστια κονδύλια για τη διεξαγωγή ενός εκτεταμένου ιδεολογικού
ιδεολογικού πολέμου φθοράς. Χρηματοδοτήθηκαν μελέτες, γράφτηκαν χιλιάδες άρθρα, στήθηκαν ραδιοφωνικοί σταθμοί όπως η Ελεύθερη Ευρώπη και η Φωνή της Αμερικής με χιλιάδες συνεργάτες και δεκάδες πομπούς. Εκατομμύρια προκηρύξεις και άλλα προπαγανδιστικά έντυπα διακινήθηκαν παράνομα στις χώρες του σοσιαλισμού. Το 1968 ήρθε στο φως της δημοσιότητας το σχέδιο επιχειρήσεων που είχαν επεξεργαστεί το Πεντάγωνο και η CIA ενάντια στις σοσιαλιστικές χώρες και ειδικά ενάντια στην Τσεχοσλοβακία και την λαοκρατική δημοκρατία της Γερμανίας. Μετά τις αντεπαναστατικές ανατροπές εμφανίζονται νέα στοιχεία στην αντικομμουνιστική επίθεση. Η αστική ιστοριογραφία με ομή παραχάραξη και διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων, αξιοποιώντας κατά το δοκούν τα αρχεία που βρέθηκαν στα χέρια της, άνοιξε νέες σελίδες στον αντικομμουνισμό. Με πρωτοστάτες τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση εκδίδουν ψηφίσματα που παρουσιάζουν τη Σοβιετική Ένωση ως σύμμαχο του Χίτλερ και συνυπεύθυνοι για την έναρξη του πολέμου. Θέτουν εκτός νόμου κομμουνιστικά κόμματα και διώκουν αγωνιστές. Χρεώνουν στην κομμουνιστική ιδεολογία και τις χώρες του σοσιαλισμού ολοκληρωτισμό και περιορισμό της ελευθερίας του ατόμου και της δημοκρατίας, αποκρύπτοντας το γεγονός ότι οι έννοιες αυτές δεν έχουν γενικό και ουδέτερο περιεχόμενο, αλλά ταξικό. Στις αναλύσεις τους αποσιάζει η σύνδεση της πολιτικής με την οικονομία, οι ταξικές αντιθέσεις, η εκμετάλλευση. Ο ολοκληρωτισμός χρησιμοποιείται κατά κόρον από φιλελεύθερους στους αντιδημοκράτες και οπορτουνιστές με στόχο να ταυτίσουν τον κομμουνισμό με τον φασισμό, ότι δίθεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Παρουσιάζουν μια ψεύτικη αντίθεση της αστικής δημοκρατίας στον ολοκληρωτισμό, αποκρύπτουν την οργανική σχέση του καπιταλισμού με τον φασισμό ως μορφές της δικτατορίας του κεφαλαίου, ενώ πραγματικός στόχος και των δύο είναι να καθαγιάσουν και να περιφρονήσουν την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Από κοινού με τους φασίστες έχουν για σημαία τους τον αντικομμουνισμό. Τέλος, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε ότι τον αντικομμουνισμό μπορούν να τον τροφοδοτήσουν τα λάθη της ίδιας της επαναστατικής πρωτοπορίας. Όταν δεν διορθώνονται έγκαιρα αδυναμίες και ανεπάρκειες, όταν υποτιμάται η ανάγκη ανάπτυξης της θεωρίας από το ίδιο το κόμμα της εργατικής τάξης, του σταθερού ιδεολογικού μετόπου με αστικές, μικροαστικές, ρεφορμιστικές και οπορτουνιστικές αντιλήψεις από την απουσία ιδεολογικοπολιτικής προετοιμασίας των μαζών μπροστά σε στροφές, καμπές, καθώς και σε μια σειρά σύνθετα ζητήματα που γεννάει η ταξική πάλι και η σοσιαλιστική οικοδόμηση. Επιβεβαιώνεται ότι η επίδραση της αστικής ιδεολογίας στο εργατικό κίνημα, ο συμβιβασμός απέναντι στα συμφέροντα του κεφαλαίου, η υποχώρηση απέναντι στις εκκλήσεις εθνικής ενότητας, κοινωνικού εταιρισμού και άλλα παρόμοια, υπηρετούν αντικειμενικά την αστική τάξη. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, έβγαλε βρώμα η ιστορία ότι ξοφλήσαμε, είμαστε λέει τα παρατράγουδα στα ωραία άσματα και επιτέλους σκασμός οι ρήτορες, πολύ μιλήσαμε, στο εξής θα παίζουμε σε αυτόν τον θίασο μόνο ως φαντάσματα. Θυμόμαστε όλοι τους στίχους του Κώστα Τεπολίτη γραμμένους το 1992 στα χρόνια των αντεπαναστατικών ανατροπών του σοσιαλισμού. Την ίδια ακριβώς χρονιά ο Φράνσις Φουκογιάμα έγραφε για το τέλος της ιστορίας και για μια καινούργια αρχή. Το τέλος, σύμφωνα με τον συγγραφέα, ήταν το έσχατο σημείο της ιδεολογικής εξέλιξης του ανθρώπινου είδους και η οικουμενοποίηση της δυτικής φιλελεύθερης δημοκρατίας ως το οριστική πλέον μορφή της διακυβέρνησης της ανθρώπινης κοινωνίας. Αλλά 30 χρόνια μετά, η τσούλα η ιστορία, σύμφωνα πάντα με τον Τριπολίτη, να θυμηθούμε τους στίχους του, έδειξε ότι έχει άλλα σχέδια, έδειξε ότι η κομμουνιστική ιδέα και κοσμοθεωρία δεν γέρασε καθόλου και προπαντός δεν είναι και καθόλου έτοιμη για να πεθάνει.